Η αδελφοποίηση της Σιτίας με την πόλη Μοντέγκο Μπέι στη μακρινή Τζαμάικα ανοίγει νέους ορίζοντες για ολόκληρη την Κρήτη. Μάλιστα, χθες το βράδυ, ο Υπουργός Τουρισμού της Τζαμάικα, Έντμουντ Μπάρλετ, παρέθεσε δείπνο προς τιμήν της σιτιακής αποστολής. Οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να θέσουν τις βάσεις για μια εξαιρετική συνεργασία στο μέλλον. Ο φακός της αποστολής της Crete TV με τον Πέτρο Ηλιάκη και τον εικονοελήπτη Δημήτρη Μανιόρο μεταφέρουν το εξαιρετικό κλίμα στη φιλόξενη Τζαμάικα. Οι δύο πλευρές μπορεί να βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά, όμως η αδελφοποίηση της Σιτίας με το Μοντέγκο Μπέι ανοίγει τον δρόμο για να έρθουν οι δύο περιοχές πολύ κοντά και να δημιουργήσουν μια εξαιρετική τουριστική συνεργασία. Μια σημαντική βραδιά απόψε για μας στη Τζαμάικα. Μας υποδέχτηκε ο Υπουργός Τουρισμού, παρουσία πολλών υπουργών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπε και στην ομιλία του, ο τουρισμός ενώνει τους λαούς, ενώνει τον κόσμο. Εκτιμώ ότι η παρουσία μας στην Τζαμάικα και ιδιαίτερα σήμερα στην πρωτεύουσα της Τζαμάικα δείχνει ότι και η περιοχή της Σιτίας έχει δυνατότητες εξωστρέφειας και ανάπτυξη σχέσεων με πολλές μακρινές χώρες και όχι μόνο με την Ευρώπη. Ο πρόξενος της Ελλάδας στην Τζαμάικα, Βασίλης Αργυρός, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας και δίτης κριτικής, με δεδομένο ότι πλέον ανοίγει ο δρόμος για να μπορεί να κοιτάξει η Ελλάδα καθαρά και μακρινές τουριστικές αγορές. Ήταν από το Α μέχρι το Ω, κάναν τα καλύτερα για μας και ο Υπουργός και οι υπάλληλοι από το Υπουργείο κτλ. Και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, διότι με χωρίς τους μηχανούς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και το πρόγραμμα που κάνουμε την Πέμπτη. Στο δείπνο αδελφοποίησης που παρέθεσε στους σιτιακούς η Τζαμάικα, βρέθηκαν αρκετοί υπουργοί τουρισμού από πολλές χώρες του κόσμου, οι οποίοι αύριο θα συμμετέχουν σε ένα σημαντικό παγκόσμιο τουριστικό συνέδριο στο Πανεπιστήμιο West Indies με την παρουσία και του Πρωθυπουργού της Τζαμάικα.